ώρα 8 και 20 το βράδυ. Το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Μάικ Πομπέο από την Ντόχα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τον υποδέχεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα Τζούντιθ Κάρπερ. Η πομπή οχημάτων με την πολυπληθή συνοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ξεκινά για τη Λευκοσία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή. Πέραν των 300 αστυνομικών λαμβάνουν μέρος στη γιγαντιά επιχείρηση, με την αστυνομία να βρίσκεται σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Αντιτρομοκρατικοί, ΜΑΔ και ΚΙΠ αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της ασφάλειας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, έχοντας φυσικά τη συνδρομή των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συντονισμός της γιγαντιάς επιχείρησης γίνεται από την ηγεσία της αστυνομίας από το κέντρο κρίσεων στην ΜΑΔ. Κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου σχηματίζεται ζώνη ασφαλείας για να περάσει η αυτοκινητοπομπή. Πανοπλοί αστυνομικοί παρατάσσονται καθόλου το μήκος της διαδρομής, παρακολουθώντας όλες τις κινήσεις, ενώ το ελικόπτερο της αστυνομίας υπερίπταται της πομπής, με τους αναμένους προβολείς να κάνουν τη νύχτα μέρα. Η πομπή φτάνει στη Λευκοσία και ακολουθεί τη διαδρομή Λεωφόρος Αθαλάσσας και Στροβόλου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται τμηματικά για να περάσει η πομπή. Στις 9 ακριβώς περνά από την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου η πομπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με πέραν των 20 αυτοκινήτων. Στον αέρα υπερίπταται ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ η Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου είχε κλείσει για την τροχιά κίνηση. Η συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών δίρκησε 45 λεπτά. Και αμέσως μετά η πομπή αναχωρεί και πάλι για το αεροδρόμιο, με τα μέτρα της αστυνομίας να είναι και πάλι στο κόκκινο. Με τον Μάικ Πομπέο να αναχωρεί στις 11:30 από την Κύπρο, με τον αρχηγό της αστυνομίας να δίνει λήξη στο συναγερμό που κράτησε ολόκληρη την ημέρα.